Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σκευάκα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι ευθέως τι σηματοδοτεί για την Βρετανία, για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα το γεγονός ότι ένας πολιτικός ινδικής καταγωγής αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Από τη μία μεριά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η εκδίκηση των αποικιών. Mm-hmm. Δηλαδή φτάσαν σε σημείο στο οποίο ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την κατεξοχήν Βρετανική αποικία της Ινδίας να αναλάβει το ανώτατο αξίωμα της χώρας. Από την άλλη μεριά όμως, άμα δει κάποιος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σουνάκ, θα διαπιστώσει ότι κατ' όνομα είναι Ινδός, στην πραγματικότητα είναι γνήσιο τέκνο της Βρετανικής αριστοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή έχει σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια, έχει τελειώσει τα δικά του σχολεία, είναι σάρκα από τη σάρκα του. Τώρα, θα καλείται να διαχειριστεί ωστόσο, παρόλα αυτά, ένα χάος οικονομικό, πολιτικό και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν διδάγματα από αυτή την βρετανική περιπέτεια, από το 2016 με το δημοψήφισμα έως σήμερα, υπάρχουν διδάγματα και για τη χώρα μας? Υπάρχει μια σειρά από διδάγματα. Το πρώτο πρέπει να σου υπολογίσω ότι... Λίγο πιο καθαρά και δυνατά, δεν ξέρω αν μιλάτε σε ακουστικά, κύριε Υπουργέ. Με ακούτε τώρα? Ναι, καλύτερα. Ωραία. Το πρώτο πράγμα πρέπει να σου ομολογήσω από τις επισκέψεις μου στην Βρετανία που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι θεωρούσαν πως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν κάτι τελειωτικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι ψηφίσαμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Είχε τελειώσει. Ναι. Οριακά αποφάσισαν υπέρ του Brexit, αποφάσισαν υπέρ του Brexit. Αυτό που βλέπουμε από το 2016 και μετά είναι οι συνέπειες του Brexit. Δηλαδή είναι ο κικαιώνας που δημιούργησε στην κοινωνία και στην οικονομία η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι εξαιρετικά σύνθετο. Ακόμη και ο Τζόνσον έπεσε όταν προσπάθησε να αγγίξει τη συμφωνία μεταξύ Ιρλανδίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την είσοδο προϊόντων στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι εξαιρετικά λεπτές οι ισορροπίες σε κάθε πεδίο. Επομένως, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι οι συνέπειες του Brexit, όλη αυτή η πολιτική αναταραχή στη Βρετανία. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι οι ίδιοι επιμένουν ότι αυτό είναι το τελειωτικό αποτέλεσμα. Ας πάρουμε το παράδειγμα το δικό μας. Ψηφίζουμε το Α, αλλά μπορούμε και να κάνουμε κολοτούμπα. Μπορώ να σας πω δε ότι μερικές φορές αυτή η κολοτούμπα που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να αποδεικνύεται λυτρωτική. Να το πούμε και αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε την ευχέρεια δυστυχώς να παίξουμε με μερικά πράγματα. Μπορεί να είναι λυτρωτικό και έτσι αποφεύγουμε να πέσουμε με ταχύτητα πάνω στον τοίχο. Δημοψήφισμα του 2015 του δικό μας. Αποφύγαμε τη σύγκρουση με τον τοίχο. Γιατί θα ήταν σύγκρουση με τον τοίχο με μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρω πώς θα βγει η Βρετανία από αυτή την, από τον κικαιώνα στον οποίο βρίσκεται. Χρειάζεται το θέμα με των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει... Δεν είναι εύκολη η συνταγή. Είναι γεγονός. Δεν είναι εύκολη η συνταγή και ενδεχομένως ξέρουμε τι δεν πήγε καλά, αλλά τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα, αυτό είναι ζητούμενο. Θέλω να ρωτήσω, μαθαίνω ότι στην Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στις 7-8 του Νοέμβρη στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ρίση Σούνακ. Εάν γνωρίζετε κάτι παραπάνω ή γι' αυτό, ή αν υπάρχει στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού συνάντηση να βρεθεί στο Λονδίνο για ένα τέτ-α-τέτ, διαβάζω σήμερα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δεν γνωρίζετε κάτι σχετικό? Όχι, τίποτα. Ό,τι έχετε διαβάσει, έχω διαβάσει και εγώ. Μάλιστα. Τι προκύπτει αλήθεια από την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μπλίνκεν? Διαβάζουμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν και η Ουκρανία αλλά και η Τουρκία. Εκτιμήσεις μόνον για το θέμα της Τουρκίας, η επιθετικότητα της Τουρκίας, η τρομερά έντονη επιθετική ρητορική. Εγώ παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις μελετώ από το 1923 και μετά, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να έχει συμβεί ξανά από το 1923 μέχρι σήμερα. Μία τόσο τρομερή ένταση επί τόσους μήνες. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα.
Και υποθέτω ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή η ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τουλάχιστον σε ελεκτικό επίπεδο. Πάντως είδαμε, κύριε Υπουργέ, δημοσκοπικά τον κύριο Ερντογάν να τσιμπάει. Πόσο αυτό ενισχύει την προκλητική στάση της Τουρκίας, και βέβαια διερωτάται κανείς αν τσιμπάει με την ρητορική, ίσως θελήσει και το κάτι παραπάνω με ένα θερμό επεισόδιο. Νομίζω ότι στη λογική της Τουρκίας το θερμό επεισόδιο είναι κάτι που το αποδέχονται ως κίνδυνο να συμβεί, αλλά δεν είναι ο στόχος τους. Ο στόχος τους είναι να μας πείσουν να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συζήτηση εφόλης της ύλης, χωρίς ατζέντα δηλαδή, ελάτε να τα συζητήσουμε όλα, ακόμη και το καθεστώς των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, αν ανήκουν στην Ελλάδα ή όχι, χωρίς να φτάσουν στο θερμό επεισόδιο, με την απειλή θερμό επεισόδιο. Μπορεί βεβαίως να προκύψει, αλλά είναι αυτό που λέμε στο ποινικό δίκαιο ενδεχόμενος δόλος, δηλαδή πυροβολής προς κάποιον, όχι με σκοπό να τον σκοτώσεις, αλλά ξέρεις, αλλά να τον υποβήσεις. Έχεις γνώση ότι μπορεί και να τον πετύχεις. Ναι, δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί και να συμβεί. Αυτό μου λέτε. Ναι. Ότι δεν είναι κάτι τόση ένταση που υπάρχει, δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποκλείσουμε, δυστυχώς. Γνωρίζουμε και τις επαφές του κυρίου Σάλιβαν με τον κύριο Καλίν. Πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί αγοράζουν, εντός εισαγωγικών το ρήμα, ηρεμία και ειρήνη στην περιοχή, ενδεχομένως με κάποια ανταλλάγματα προς την πλευρά της Τουρκίας, ίσως τα F-16? Νομίζω ότι οι Αμερικανοί, ειδικά για τα F-16, θα περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Τουρκία με τις εκλογές, όποτε γίνουν, μέχρι τον τέλη Ιουνίου του 2023. Α, πιστεύετε ότι έχουν παγώσει τα F-16 μέχρι τις τουρκικές εκλογές, λέτε? Ακριβώς, δεν έχουν λόγο να τα δώσουν ως δωράκι στον Ερντογάν. Θα τα δώσουν ως δώρο είτε στον Ερντογάν την επόμενη μέρα, είτε στον διάδοχο του Ερντογάν. Ως τότε θα είμαστε σε μια κατάσταση στο περίμενε. Ούτως ή άλλως, και από την ώρα πείτε ότι παίρνουν έγκριση, μέχρι την αρχική έγκριση, μέχρι να δοθεί η οριστική έγκριση, πάλι θα περάσουν αρκετοί μήνες. Οπότε θα είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα, ευρύτερα οι Αμερικανοί δεν θέλουν προφανώς ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι οι Τούρκοι δεν τους ακούνε σε αυτή τη φάση. Δεν τι θέλουμε, τι θέλουν οι Αμερικανοί, είναι ότι ο Ερντογάν έχει αντίθετη άποψη. Ναι. Ναι. Θα βλέπατε επέκταση άμεσα των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης, όπως υποστηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μίλησε νοτίως της Κρήτης, έδωσε ένα γενικότερο. Γενικότερα μίλησα, ναι. Ναι, ναι. Γενικότερα μίλησα. Ως απάντηση σε τουρκικές κινήσεις, πιθανόν ναι. Αλλά το θέμα των χωρικών υδάτων ευρύτερα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό όπλο που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί να δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα με την Τουρκία. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε. Και πρέπει να το δουλέψουμε και με τα κράτη που χρησιμοποιούν το Αιγαίο για ναυσιπλοεία. Πρέπει να το δουλέψουμε με τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι κάτι απλό, θέλει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Και δεν μιλάω μόνο για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Θέλω να πάμε στο κομμάτι του διαλόγου. Το λέγαμε και χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Ροζάκη. Αρκετοί εκτιμούν ότι η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Πώς μπορεί να γίνει ένας διάλογος με την Ελλάδα όταν σου διεκδικεί το μισό Αιγαίο? Υπάρχει άποψη ότι, βεβαίως από την άλλη πλευρά, ότι σε αυτές τις στιγμές είναι που πρέπει κανείς να επιδιώκει το διάλογο. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και σαφέστατο. Θα μπορούσε η Ελλάδα να απευθύνει επίσημα πρόσκληση στην Τουρκία για διάλογο? Εδώ και 48 χρόνια η επίσημη θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων είναι πως θέλουμε διάλογο με την Τουρκία. Το θέμα διαλόγου είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και πλέον και της ΑΟΣ σε Αιγαίο και πλέον μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε με τους Τούρκους. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα συζητήσει το θέμα της ελληνικής κυριαρχίας σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα. Είναι εκτός λογικής. Είναι εκτός λογικής, αλλά πολλοί λένε ότι
έστω και απλή διάβλη επικοινωνίας πρέπει να ανοίξουν σε επίπεδο γενικών γραμματέων των Υπουργείων Εξωτερικών ενδεχομένως. Δεν είναι ανάγκη να συζητήσει κανείς για τη Λίμνο, τη Σάμο, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο νησί. Απλά να υπάρχουν κάποιοι μικροί έστω περιορισμένοι διάβλοι επικοινωνίας, ώστε εάν υπάρξει μια κλιμάκωση, μια κρίση μεγάλη, εκεί κάποιος να μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Αυτό λέω. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Αυτό όμως δεν συνιστά διάλογο. Επικοινωνία, πώς να το πούμε αυτό. Επικοινωνία πρέπει να υπάρχει και όχι μόνο σε επίπεδο Γενικών Γραμματείων, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Ερντογάν. Πρέπει να υπάρχει, καλό είναι να υπάρχει συζήτηση. Διότι αποφεύγονται παρανοήσεις, αποφεύγονται λάθη. Άλλο να επιλέξει η Τουρκία να κάνει κάτι, εκεί δεν μπορείς να το σταματήσεις, και άλλο να προέρχεται από παρανόηση. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτό όμως δεν συνιστά διάλογο. Με την άλλη πλευρά, υπάρχει... δεν διαπραγματεύεσαι κάτι. Όχι, όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επικοινωνία, διάλογος, διαπραγμάτευση. Ο διάλογος δεν περιέχει από μόνος του το στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Συζητώ για μια αποκλιμάκωση, για μια λάθος κίνηση, για ένα ατύχημα ενδεχομένως. Διαπραγμάτευση είναι άλλο πράγμα. Προφανώς. Υπάρχει διαβάθμιση. Ναι, από το 1987 που έχει γίνει, που έγινε η κρίση με τα Ίμια, η κρίση του Μαρτίου του 1987, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αποδεχθεί ότι πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή έστω σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμα, δηλαδή, ξέρετε, επειδή πολλές φορές προκύπτουν τέτοια ζητήματα στρατιωτικά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είδαμε την επαφή του κυρίου Ακάρ με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Υπάρχουν έστω και σε πιο χαμηλά επίπεδα διάβλοι επικοινωνίας. Ήταν θετικό, ναι. Ήταν πολύ θετικό ότι έγινε, έστω και επί τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε. Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας σε αυτή η περίφημη κόκκινη γραμμή μεταξύ των αρχηγών ΓΕΘΑ των δύο χωρών. Επομένως μπορούν να ληφθούν τέτοια προβλήματα, υποτίθεται. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό θα είναι στο παραένα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει κάποιος άλλος διάβλος επικοινωνίας, όπως αυτός που είπατε για τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων. Δηλαδή, θέλουμε να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την αλήθεια. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Τι κομίζει αλήθεια ο κύριος Σόλτσα στην Ελλάδα? Αναλυτές αναφέρονται στο τρίπτυχο άμυνα, επενδύσεις, ενέργεια. Θα λέγατε το ίδιο? Θα το δούμε. Επενδύσεις και ενέργεια είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουν κάνει κατά καιρούς διάφορα μεγάλη επίβολα σχέδια για τα θέματα ενέργειας. Επενδύσεις είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς. Για την άμυνα έχουμε το αγκάθι με τα γερμανικά υποβρύχια που θέλουν να τα δώσουν στην Τουρκία. Τα πουλάνε στην Τουρκία. 6 υποβρύχια. Ενώ δεχόμαστε απειλή από την Τουρκία. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα ότι δεν τίθεται θέμα ούτε για τον εξυγχρονισμό των Leopard, ούτε αγοράς αρμάτων μάχης τύπου Lynx, αν το διαβάζω σωστά. Δεν ξέρω αν... Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Θα το δούμε, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Νομίζω γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την αγορά λέτε? Για τον εξυγχρονισμό των αρμάτων, αυτά όλα που λέτε. Μάλιστα. Για τα Leopard και αυτά. Κύριε Υπουργέ, δύσκολη κουβέντα στα ζητήματα αυτά. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συζήτηση. Ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ, πολύ. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να είστε καλά, ο κύριος Άγγελος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.